Εορτάζουμε με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα τη δεύτερη ημέρα του δευτέρου μηνός του καλοκαιριού του Ιουλίου, την κατάθεση της Αγίας Αισθήτως, δηλαδή πήραν στην ιστορία τότε παλαιά το 457 μέχρι το 474, μέσα στα χρόνια της βασιλείας του Λέοντος του πρώτου του Θρακός, που ήταν δηλαδή από την Θράκη, δεν ήταν Κωνσταντινοπολίτης ή Ρωμαίος από την αρχαία Ρώμη, αλλά ήταν Θράξ. Και σας λέω επίτηδες την ημερομηνία, διότι μπορεί να πει κάποιος ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Η Αγία Εκκλησία δεν έχει ψεύδι να διαδώσει. Τι έκαναν? Πήραν από τα Ιεροσόλυμα, από τα τετιμημένα χώματα στα οποία επάτησε ο Κύριος μας και είναι θεοβάδιστα. Επίσης δε είναι και αγιοβάδιστα, αφού επάτησαν οι Άγιοι Απόστολοι, ο Πρόδρομος, οι Προφήτες παλαιότερα, και μέσα σε αυτούς όλους επάτησε σε εκείνα τα ευλογημένα χώματα και η Παναγία. Και πήραν το ένδυμά της, αυτό που ετύλιγε την μέση της, την αισθήτα της, την ζώνη της, θα λέγαμε απλά, και την κατέθεσαν από το ναό που υπήρχε στα Ιεροσόλυμα, ναό που είχε κτίσει η Αγία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και την κατέθεσαν στο ναό εκείνον που επέλεξε στην περιοχή των Βλαχερνών ο Αυτοκράτορ Λέων ο Πρώτος. Ο Αυτοκράτορας και κάθε πολιτικός δεν είναι τόσο αγαθός στις προθέσεις του για να φέρει αυτό το κοιμήλιο από την Αγία Πόλη της Ιών, την Ιερουσαλήμ, στην βασιλεύουσα. Το έκαναν πολλές φορές για να εκμεταλλευθούν ακόμη και το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων. Και σήμερα μπορεί να υπάρξουν ανάμεσα στους κληρικούς, συνήθως λιγότερο στους λαϊκούς, άνθρωποι που προσπαθούν αυτό το θρησκευτικό συνέστημα να το εκμεταλλευθούν. Αυτούς ουσιαστικά η Αγία Εκκλησία τους έχει έξω από το σώμα τους. Και ας είναι και πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ιερείς. Γιατί παίζουν εκεί που δεν πρέπει να παίζουν. Παίζουν δηλαδή εν ουπεκτής, όπως λέει η Αγία Γραφή, και εκμεταλλεύονται την απλότητα και την αγαθοσύνη της απλής και ευλογημένης πίστεως που έχουν οι άνθρωποι. Εμείς σήμερα δεν ασχολούμεθα ουσιαστικά με την κατάθεση της Αγίας Αισθήτως, αλλά με την τιμή και τον σεβασμό προς το πρόσωπο της Παναγίας Μητρός μας. Είναι η μητέρα όλων, είναι η καταφυγή και δύναμη που μας χαρίζει ο Θεός μέσω αυτής, είναι η αγκαλιά στην οποία όλοι καταφεύγουμε, και αυτή η αγκαλιά, όπως βλέπετε στην Αγία Εικόνα, που είναι ακριβώς δεξιά μου αριστερά όπως βλέπετε εσείς, έχει στο κέντρο της αυτήν την ζώνη. Και τι θέλει να μας δείξει ο Θεός? Ότι δεν απορρίπτει την ύλη. Δεν είναι η πνευματική ζωή της χριστιανικής πίστεως και της Αγίας μας Εκκλησίας μία ζωή αποπνευματοποιημένη. Δεν είναι η πνευματικότητα που κηρύττει το σώμα αμαρτωλό και κατάπτυστο. Όχι. Το σώμα είναι πολύ ευλογημένο. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το σώμα είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Και ότι μέσα σε αυτό το σώμα θα κατοικήσω, λέει ο Θεός, θα ενοικήσω και θα εμπεριπατήσω. Πώς περπατά το μικρό σας το εγγονάκι στα μάτια σας και το βλέπετε και το χαίρεστε, έτσι περπατά νοητά ο Θεός μέσα στα σώματα των Αγίων ανθρώπων. Διότι πολλές φορές και τα σώματα των Αγίων μένουν εν ήδη άφθαρτα, δεν είναι άφθαρτα ακριβώς σαν το σώμα, σαν το αναστημένο σώμα του Χριστού, έτσι θα γίνουν στην Δευτέρα Παρουσία όλα ίδια, όλα έτσι αναστημένα όπως θέλει ο Θεός, αλλά έχουν κατά χάριν αφθαρσία. Αλλιώς θα θρηματίζονταν και θα πετάγονταν όπως
τα υπόλοιπα λείψανα τα οποία έχουμε στα νεκροταφεία μας. Αυτή η Αγία Αισθήτα μας δείχνει ότι ακόμη και τα πράγματα τα οποία ήγγισαν το σώμα της Αγίας Θεοτόκου είναι ιερά και ευλογημένα και εμείς τα προσκυνούμε. Τεμάχιο τώρα της Αγίας Ζώνης υπάρχει στην Μονή Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος. Όσοι έχετε πάει θα έχετε προσκυνήσει. Είναι τόσα πολλά τα θαύματα που κάνει η Αγία Ζώνη και ιδιαιτέρως σε άτεκνα ζευγάρια με την προσευχή έρχεται τοποθούμενο. Δεν έρχεται όμως μαγικά, έρχεται μέσα από την ευλογημένη μίξη ανδρός και γυναικός, από αυτό που χάρισε ο Θεός από τον γάμο. Αλλά πώς δεν έρχεται πριν 8, 10, 15 χρόνια που προσπαθούν αυτά τα ζευγάρια. Πολλά δε από αυτά μετέρχονται και επιστημονικές μεθόδους, κάνουν εξωσωματικές επί εξωσωματικών, εξουθενώνονται οικονομικά και κάποια στιγμή θυμούνται τον Θεό και ο Θεός δεν κάνει μαγεία, αλλά παρεμβαίνει με τη χάρη του στα σώματα αυτών των ανθρώπων που και πριν και μετά τα αυτά συνέρχονταν και όμως δεν επετελεί το τοποθούμενο που ήταν η κυοφορία ενός παιδιού. Αλλά υπάρχει και άλλη μία πνευματική κυοφορία της οποίας όλοι μπορούμε να γίνουμε μιμητές. Η Παναγία κυοφορεί την σωτηρία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εμείς αν δεχθούμε τον Θεό, τον Ιησού Χριστό, ως σωτήρα και λυτρωτή στην ζωή μας, κυοφορούμε την σωτηρία μας. Γινόμαστε συνεργοί και συνεργάτες του Ιησού Χριστού και αυτή μας η συνέργεια και συνεργασία οδηγεί σε πνευματικά αγαθά αποτελέσματα. Αν βγάλουμε αυτά τα ουσιαστικά τα οποία είπαμε, θα είμεθα στιγνοί ειδωλολάτρες, διότι θα λατρεύουμε ένα κομμάτι πανί. Όχι. Ούτε λατρεύουμε, ούτε δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από αυτήν που πρέπει. Αγαπούμε, σεβόμεθα και προσκυνούμε την Αγία Ζώνη σχετικά επειδή ακούμπησε την Παναγία και όχι επειδή είναι άφθαρτο αυτό το κομμάτι πανί. Μπορεί να είχε λιώσει, μπορεί να είχε καταστραφεί, μπορεί να μην υπήρχε. Θα είχε χαθεί η πίστη μας? Φυσικά και όχι. Η πίστη που έδωσε ο Χριστός στους Αποστόλους, τους οποίους γιορτάσαμε μόλις προχτές, δεν έχει να κάνει τόσο με υλικά πράγματα όσο με εμπιστοσύνη στον Θεό και με εξήτηση του Θείου Ελέου στη ζωή τους. Οι Απόστολοι, οι δύο κορυφαίοι στους οποίους θα σταθούμε για λίγο γιατί είναι μεγάλες προσωπικότητες, ο Πέτρος και ο Παύλος, κανονικά δεν ήταν φίλοι του Χριστού με τον τρόπο συμπεριφοράς τους, αλλά ήσαν εχθροί του. Ο Παύλος διώκτης του κυνηγούσε όλους τους χριστιανούς και όσους επίστευαν εις τον Χριστό και ο Πέτρος ήταν προδότης και αρνητής του. Τον Πέτρο τον αποκατέστησε ρωτώντας τον τρεις φορές αν τον αγαπά ο Κύριος και ο Παύλος δύο μέρες έμεινε τυφλός για να δει το φως του αληθινών και την αιώνια ζωή που είναι ο Ιησούς Χριστός. Η Παναγία αυτούς τους Αποστόλους δεν τους έβαλε ποτέ, σε αυτούς τους Αποστόλους δεν τους έβαλε ποτέ εμπόδια, ούτε εμπόδισε τη δράση της Εκκλησίας. Δεν ηξίωσε και δεν θέλησε να έχει καμία τιμητική θέση στην Εκκλησία. Η θέση που πήρε η τιμητική υπάρχει από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, το 431 μετά Χριστόν. Τότε αποφάσισε η Εκκλησία ότι αξίζει ιδιαίτερη τιμή και σεβασμό στην Παναγία και από εκείνη την ημέρα όποιος δεν τη λέει Θεοτόκο και δεν την τιμά ως Παναγία δεν ανήκει στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Αδελφοί μου, να παρακαλέσουμε την Παναγία. Δεν ερχόμαστε μόνο για εμάς εδώ. Είμαστε λίγοι, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και πολλοί. Ο καθένας από εσάς στην προσευχή του μεταφέρει τα αιτήματα των αδελφών του, των γνωστών του, των αρρώστων της οικογένειας, των φίλων, των εχθρών ανθρώπων που ερχόμαστε σε σύγκρουση, ούτως ώστε ο Θεός να γαληνεύσει, να στείλει την θεραπεία και ιατρεία
στις ψυχές και στα σώματα των ανθρώπων και η Παναγία να σκεπάζει όπως η μάνα το παιδί. Όταν κρυώνει το παιδί, του ρίχνει η μάνα ένα κουβερτάκι να ζεσταθεί. Όταν ζεσταίνεται το παιδί, παίρνει το ένδυμα από πάνω του, ούτως ώστε το παιδί να δροσιστεί. Έτσι είναι η μάνα. Κατά την περίπτωση, κατά την ανάγκη, δρά και παρεμβαίνει. Έτσι να παρακαλείτε, αδελφοί μου, την Αγία Θεοτόκο, την Παναγία μας, τη μητέρα μας, που σήμερα εορτάζουμε για πολλωστή φορά την τιμίαν της αισθήτων, να την παρακαλείτε για τον γέροντά μας, τον καλό μας εφημέριο, τον πατέρα Γκίκα, που επί πολλά πολλά χρόνια έρχεται εδώ, κάνει το πανηγύρι, προσεύχεται, μας σκεπάζει με την ευχή του, να πολυετεί όρθιος, να μην πολυετεί ξαπλωμένος, διότι τότε θα είναι πολύ κουραστικό για εκείνο, να είναι όρθιος μέχρι του τέλους και να τα έχει 400, διότι τον χρειαζόμεθα. Με την προσευχή του όλοι μεγαλώσαμε, είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι, έχει σημαδεύσει εμάς τα χρόνια μας, σε άλλους πολλά, σε άλλους περισσότερα. Εμένα όλα μου τα χρόνια, έχω μεγαλώσει από μικρό παιδί δίπλα του και δοξάζω τον Θεό που με έφερε σε αυτόν τον ιερέα, αλλά και σε άλλον ιερέα, αν με είχε εμπιστευτεί ο Θεός θα είχε το σχέδιό του, όπως έχει για όλους εμάς. Παρακαλείτε τον Θεό για όλους, για τους ιερείς μας και για τον πατέρα Γκίκα. Να έχουμε την ευχή της Παναγίας και εκείνος να έχει την ευλογία της, η οποία να το σκεπάζει και να ρίχνει την Αγία της αισθήτα επί της κεφαλής αυτού. Αμήν.